Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Άρη τον Κουτσούκη, που πριν από λίγη ώρα έφτασε εκεί στα δικαστήρια ο Σταθμάρχης. Να δούμε αν υπάρχουν πρώτες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξει η Άρη. Καλή Άρη, καλημέρα. Καλημέρα σας από το δικαστικό Μεγάλο Λάρισας, εδώ που πριν από λίγο πριν τις 9 έφτασε ο Σταθμάρχης, οδηγήθηκε με περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν με φημέ τζάμια, ήταν στα πίσω καθίσματα, κουκουλωμένος με ένα μπουφάν. Δεν μπόρεσαμε να τον διακρίνουμε ιδιαίτερα. Ωστόσο μπήκε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης των δικαστηρίων και στις 11 αναμένεται να περάσει την πόρτα της ανακρίτριας για να απολογηθεί μετά την νέα προθεσμία που ζήτησε και πήρε χθες, γιατί θυμίζω ότι και χθες ήρθε εδώ στα δικαστήρια, καθώς η πρώτη συνάντηση είχε οριστεί κανονικά για χθες το μεσημέρι. Ζήτησε λοιπόν και πήρε νέα προθεσμία γιατί, όπως μας είπε ο δικηγόρος του, προέκυψαν νέα σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της ανάκρισης. Άρα σήμερα, Άρη, θα καταθέσουν αυτά τα νέα στοιχεία. Νέα στοιχεία που δεν ξέρουμε ακόμα εμείς, εννοείται, τι είναι αυτά τα νέα στοιχεία, και θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάποια από αυτά έχουμε πληροφορηθεί. Γιατί νομίζω Άρη, είναι Άρη, Χρύσα, το καταγραφικό. Έτσι, είναι το καταγραφικό. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι είχαμε όλοι ως μισθή το πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής του Σταθμάρχη από μία δήλωση που είχε κάνει ο δικηγόρος. Σωστά, το έθεσε. Το θυμάσαι, Άρη, που έλεγε ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, λέγοντας ότι εδώ οι συνθήκες δεν ήταν οι κανονικές για να λειτουργήσει ο Σταθμάρχης. Έτσι. Και αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη στο μερίδιο που του αναλογεί, εννοώντας ότι δεν είναι ο μόνος που έφταιγε.